Τον Ιανουάριο του 2007, το περιοδικό Time ανακηρύσσει πρόσωπο της χρονιάς εσένα, τον απλό χρήστη του διαδικτύου. Λίγους μήνες μετά, στην Ελλάδα, η πραγματικότητα ανακηρύσσει τραγικό πρόσωπο της χρονιάς, την καρκινοπαθή Αμαλία Καλυβίνου, μια απλή blogger που μέσα από τα διαδικτυακά της κείμενα καταγγέλει τις παθογένειες του ελληνικού συστήματος υγείας, οι οποίες τελικά στοιχίζουν την ίδια τη ζωή της. Επανήλθα. Λίγο ζαλισμένη, πολύ κουρασμένη κλπ, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μου. Ήθελα να γράψω για την απίθανη ανταπόκρισή σας. Τα χίλια δυο σας που έκαναν το κλάμα μου μετά από πολύ καιρό να είναι από συγκίνηση και όχι από νεύρα. Παιδιά, σε πρώτη φάση νομίζω ότι τα πράγματα καλά πήγαν. Η μπλογκόσφαιρα δημιούργησε κάτι. Η περιπέτεια της Αμαλίας, καθώς και οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για τις πυρκαγιές στην Πάρνηθα και την Πελοπόννησο, έφεραν το φαινόμενο των blog στην επικαιρότητα. Οι εκλογές του 2007, η γενιά των 700 ευρώ, τα βίντεο αστυνομικής βίας και άλλα γεγονότα ή ζητήματα αναδείχθηκαν μέσα από τα ιστολόγια και έγιναν αφορμή για συζητήσεις. Και όλα αυτά σε μια χώρα όπου το διαδίκτυο έχει μια μάλλον σύντομη ιστορία. Το 1969 κατασκευάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ένα δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών με το όνομα ARPANET για να διευκολύνει την ανταλλαγή στρατιωτικών πληροφοριών. Το διαδίκτυο γεννιέται. Μέσα σε 20 χρόνια το διαδίκτυο επεκτείνεται παντού. Επάνω του οικοδομείται ο παγκόσμιος ιστός ή αλλιώς World Wide Web από τον Tim Berners-Lee. Ταυτόχρονα, στη δεκαετία του 90, η ιστοσελίδα γίνεται το σύμβολο μιας νέας εποχής στην επικοινωνία, την οικονομία, την πληροφορία, την ψυχαγωγία. Το 2004, ο Τιμ Ο'Ράιλι μιλά για την ύπαρξη ενός ίντερνετ δεύτερης γενιάς, το οποίο και ονομάζει Web2. Το Web2 αφορά σε ιστοσελίδες πλατφόρμες που εμπλέκουν ενεργά τόσο το χρήστη όσο και τον αναγνώστη. Πλατφόρμες δημιουργίας φίλων, δημοσίευσης φωτογραφιών, μετάδοσης βίντεο, συγγραφής εγκυκλοπαιδικών λιμάτων, αυτοδημοσίευσης. Το 1994, ένας φοιτητής Αμερικανικού Κολεγίου, ο Justin Hall, δημοσιεύει στον παγκόσμιο ιστό το προσωπικό του ημερολόγιο. 3 χρόνια μετά επινοείται ο όρος blog, σύντμηση των λέξεων web και log, δηλαδή ιστός και ημερολόγιο. Στα ελληνικά, ο όρος αποδίδεται ως ιστολόγιο. Το blog είναι ένα είδος ιστοσελίδας που επιτρέπει τη δωρεάν δημοσίευση κειμένων, ήχων ή βίντεο, χωρίς τεχνικές γνώσεις, με δυνατότητα άμεσου σχολιασμού. Τι είναι όμως ουσιαστικά ένα blog? Για μένα το blog είναι ένας συνδυασμός σημειωματάριου, ενός τετραδίου πρόχειρου σημειώσεων και ενός blog ιχνογραφίας. Με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, είμαι διαρκώς μπροστά σε έναν υπολογιστή και στο γραφείο και στο σπίτι και στην εφημερίδα και στο σπίτι, έχω τη δυνατότητα να το χρησιμοποιώ ως τέτοιο. Εκ των υστέρων, βέβαια, συνειδητοποίησα ότι είναι και ένα blog το οποίο δεν είναι κρυμμένο στο σιρτάρι μου, αλλά μπορούν και το βλέπουν και άλλοι και το συμπληρώνουν. Θεωρώ ότι το blog μου είναι μια εκφραστική επέκταση αυτών που κάνω στη δουλειά μου. Τα περισσότερα πράγματα, ομολογώ, που γράφω στο blog, δεν θα τα δεχόταν εύκολα ένα παραδοσιακό μέσο. Και το αντίθετο, πράγματα τα οποία με τον τρόπο που τα κάνω επαγγελματικά, δεν τα κάνω στο blog. Η βασική διαφορά που έχουν τα blog από τα άλλα μέσα, μία από τις βασικές διαφορές, είναι αυτή η δυνατότητα σχολιασμού. Δηλαδή φαντάζομαι ότι όσοι γράφουν σε εφημερίδα χρόνια, δεν ξέρουν αν αυτά που γράφουν τα θεωρεί ο αναγνώστης βλακίες ή αριστουργήματα. Εδώ, εφόσον έχεις τα σχόλια ανοιχτά, που περισσότερα τα έχουν,
μπορεί να γράψει κάτι και να γίνει από κάτω ο διάλογος 50-100 σχολείων. Και σίγουρα μέσω του διαλόγου κάτι προκύπτει πάντα. Ή σκέψεις που μπορεί να έχεις, σε ένα βαθμό να τις ανατρέψεις. Τρία χρόνια άνεμος. 3.000 κείμενα, εικόνες, μουσικές, σχόλια, προτάσεις. Ανάμεσά τους, πολεμικές και λίβελοι για θέματα ανούσια, για διαμάχες γυμνασιακού επίπεδου. Και υπερβολές, πολλές υπερβολές, κυρίως από έναν εσωτερικό θυμό που ξεσπούσε πάνω στο πληκτρολόγιο. Τα κράτησα όμως όλα στα αμπάρια του ανέμου για ένα και μόνο λόγο. Δεν ήθελα να εξοραίσω εκ των υστέρων ούτε αυτά που γράφω, ούτε αυτό που είμαι. Όμως το ενδιαφέρον πραγματικά είναι στο ότι οι άνθρωποι και ειδικά οι νέοι άνθρωποι επιστρέφουν στη χρήση της γραφής. Ο κόσμος ξαναρχίζει να γράφει. Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ θετικό. Ακόμα και αν υπάρχουν τεράστιες ανισότητες στον τρόπο γραφής, στο στυλ γραφής, στα εκφραστικά μέσα και είναι επόμενο. Παρόλα αυτά όμως, βρίσκεις εξαιρετικά κείμενα και τολμώ να πω ότι τα καλύτερα κείμενα είναι αυτά των ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες γραφιέδες. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος κοινωνικοποίησης πέραν του υπολογιστή, πέραν της καρέκλας μπροστά στην οθόνη, πρωτόγνωρος για την εποχή μας, ο οποίος θα ωφελήσει με πάρα πολλούς τρόπους, κυρίως τις γενιές που τώρα έρχονται, τις γενιές τώρα των 15 με 25 χρονών, πράγματα που εμείς δεν είχαμε στη διάθεσή μας. Εγώ έχω σπουδάσει κοινωνιολογία και αποφάσισα να κάνω μια έρευνα για την ελληνόφωνη βλογόσφαιρα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Όλα, γιατί τώρα αναδύεται και το πιάνω στην αρχή του. Με ενδιέφερε πάρα πολύ, ήμουν περίεργος δηλαδή. Και το θεωρώ και πολύ σημαντικό. Και έκανα μια έρευνα αρκετά μεγάλη, με μεγάλη συμμετοχή, άρα σε ένα βαθμό, όχι απόλυτο επιστημονικά, δίνει μια αρκετά σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει, η οποία τυκλοφορείται «Ελληνόφωνοι bloggers, προφίλ, πρακτικές και κίνητρα». Ο μέσος ελληνόφωνος blogger είναι 31 χρονών, έχει πάει πανεπιστήμιο, είναι εργαζόμενος, υποστηρίζει ότι βλέπει τηλεόραση λιγότερο από 2 ώρες την ημέρα. Οι μισοί μένουν στην Αθήνα. Μιλάμε για λίγο περισσότερους άνδρες, αλλά σίγουρα μιλάμε για ανθρώπους που έχουν μια κάποια εξοικείωση με το ίντερνετ. Στις αρχές του 2008, ο αριθμός των ελληνικών blog προσεγγίζει τις 30.000. Ο πλούτος του περιεχομένου τους αρχίζει σταδιακά να απασχολεί ολοένα και περισσότερους. Ήμουνα 14 ώρες την ημέρα μέσα σε ένα χώρο, δεν είχα τι να κάνω και μέσω ενός φίλου βρήκα ένα blog, είδα τι είναι και έτσι ξεκίνησα να γράφω κι εγώ. Έγραφα λοιπόν κάθε μέρα κείμενα από το Ψιλικατζίδικο, συνήθως αστεία κείμενα, γιατί είχα πολλά αστεία περιστατικά να περιγράψω μέσα στο μαγαζί αυτό, καθώς και περιπτώσεις ρατσισμού, γιατί πρόκειται για πολύ φτωχή γειτονιά, υποβαθμισμένη κτλ. Τέλος πάντων, όλα αυτά ήθελα ένα βήμα να τα πω, τα έλεγα, είχε ανταπόκριση, δηλαδή έβλεπα ότι ο κόσμος ενδιαφερόταν να μάθει τι έγινε με την τάδε κυρία πελάτησα του μαγαζιού κτλ. Οπότε σε κάποια φάση άρχισα και έκανα φίλους μέσα από τα blog. Φίλους εννοώ στον πραγματικό κόσμο. Τους συναντούσα κτλ. Ένας λοιπόν φίλος ήταν δημοσιογράφος, δεν το ήξερα εγώ από πριν. Με σύστησε σε έναν εκδοτικό οίκο, χωρίς να το γνωρίζω. Και ξαφνικά είχα ένα τηλεφώνημα και
μου ανακοινώσαν ότι αυτά τα κείμενα θέλουν να μπουν σε ένα βιβλίο. Η αίσθηση του χρόνου όταν περιμένεις κάτι που θέλεις πολύ είναι βασανιστική. Το μωράκι μας αργούσε. Αυτός ο ρημάδης ο πελαργός ήταν τυφλός και χτύπαγε άλλες πόρτες. Μέχρι τότε δεν ήξερα τίποτα για αυτό το θέμα. Είχα στο κεφάλι μου την πάγια εξίσωση άντρας και γυναίκα ίσον παιδί. Η υπογονιμότητα στην Ελλάδα είναι κάτι που δεν το λες. Το κρύβεις. Βέβαια μετά το είδα λίγο πιο ακτιβιστικά και λέω ότι επειδή δεν πρόκειται ξανά να βγάλω βιβλίο, δεν είμαι συγγραφέας, τουλάχιστον ας είναι αυτό το βιβλίο με το οποίο θα πω αυτά που θέλω να πω προς τα έξω, τουλάχιστον να βοηθήσω και κάποιους ανθρώπους. Και έτσι έγινε, μπήκε μέσα το κομμάτι της υπογονιμότητας, όντως έφερε πολύ, πολύ καλή ανταπόκριση, είχα πάρα πολλά mail. Πολλοί κόσμος δεν είχε ιδέα ότι η απλή ερώτηση «εσείς γιατί δεν έχετε παιδί», ας πούμε, μπορεί για κάποιους να είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, έτσι, και κάτι το οποίο δεν μπορούν να το απαντούν καθημερινά. Πράγμα το οποίο νιώθω καλά γι' αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος είναι να βγάλει ένα βιβλίο στη ζωή του, θεωρώ ότι εγώ είμαι ευχαριστημένη με αυτό. Έκανα κάτι. Πέρα από τις γνώσεις που αποκομίζεις, εμένα μου έφερε και δουλειά. Κάποια στιγμή κατάφερα και πούλησα το μαγαζί, γιατί εντάξει δεν γινόταν να δουλεύω τόσες πολλές ώρες, θεραπείες θέλανε και αυτές τρέξουμε κτλ. Μέσα από τη γραφή αυτή με προσέγγισε μια διαφημιστική εταιρεία και τώρα είμαι κειμενογράφος. Οπότε τέλος πάντων έφτιαξε η ζωή μου από όλες τις απόψεις. Και από δουλειά και από φίλους και από γνώσεις, βγήκε το βιβλίο. Θέλω να πω ότι εντάξει, είναι κάτι φοβερό. Από την άλλη όμως θα ήθελα να πω ότι το να ανοίξει κάποιος blog για να πετύχει πράγματα, πλέον δεν είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει. Ένα blog αυτή τη στιγμή, ανάμεσα σε 20.000, πρέπει πραγματικά να είναι φοβερά ξεχωριστό για να καταφέρεις κάτι. Το λέω αυτό γιατί έχουν ανοίξει πολλά επαγγελματικά blog, πράγμα το οποίο τους αφαιρεί την φρεσκάδα, τον αυθορμητισμό και τέλος πάντων χαλάει όλη αυτή τη μαγεία του μέσου. Και τώρα, κατά εξαιρετική εξαίρεση, δεν ποστάρω για μένα, αλλά για σένα. Για σένα που μπαίνει στο blog Χριστουγεννιάτικα. Δεν έχω κάτι συγκλονιστικό να σου πω. Καλά σου Χριστούγεννα και καλή σου μελαγχολία. Όταν ανακάλυψα κάποια στιγμή την ελληνική μπλογκόσφαιρα, ήταν το καλοκαίρι του 2005. Έμεινα έκπληκτος τότε από τον αριθμό των blogs που υπήρχαν ήδη στην ελληνική μπλογκόσφαιρα, αλλά και από την ποιότητα των κειμένων που υπήρχαν εκεί. Αποφάσισα λοιπόν κάποια στιγμή να εχμαλωτήσω στιγμές αυτών των blogs. Η ιδέα αυτή μου άρεσε πάρα πολύ. Τα κείμενα ήταν πάρα πολύ καλά και αναφέρομαι σε όλους. Ο καθένας βέβαια με το προσωπικό του στοιχείο. Σίγουρα ήταν μια, κατά τη γνώμη μου, ευτυχισμένη εκδοτικά στιγμή. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν τα έχουμε αδικήσει στο βαθμό που πήραμε αυτά τα κείμενα από το φυσικό τους μέσον που είναι το blog. Παλιότερα, για να βρει το κοινό του ένα κείμενο, θα έπρεπε να πάει στον εκδότη, να το αποδεχτεί ο εκδότης, να γίνει βιβλίο και να κυκλοφορεί στην αγορά. Σήμερα ο κάθε απλός γραφιάς, για να το πω έτσι, έχει τη δυνατότητα να είναι και εκδότης του εαυτού του. Ή, αν θέλετε να το αντιστρέψουμε, ο κάθε εκδότης μπορεί να κάνει μία βόλτα από την μπλογκόσφαιρα, να βρει τα κείμενα που τον ενδιαφέρουν και να ζητήσει την άδεια να τα εκδώσει. Αυτό και μόνο αλλάζει τη συνθήκη και τη σχέση συγγραφέα και εκδότη. Η υποδοχή των βιβλιο-blogs ήταν δυτή. Υπήρχαν ενθουσιώδη κείμενα για την απόπειρα αυτή,
αλλά υπήρχαν και κείμενα με σκεπτικισμό ή και ειρωνικά ακόμα. Το βρίσκω πάρα πολύ φυσικό, είναι ένα νέο μέσο, είναι ένα νέο μέσο έκφρασης, φέρνει στην επιφάνεια ανθρώπους που μέχρι χτες δεν είχαν άλλο τρόπο να εκφραστούν. Θα υπάρξουν κάποιοι οι οποίοι θα αναγνωρίσουν τη νέα δυνατότητα και την αμεσότητα στον τρόπο γραφής και θα υπάρξουν και άλλοι οι οποίοι θα αισθανθούν ότι απειλούνται και θα αντιδράσουν. Πιστεύω πάρα πολύ στο ίντερνετ. Πιστεύω πως είναι η σημαντικότερη ανακάλυψη του αιώνα που έφυγε. Πιστεύω ότι αλλάζει όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης επικοινωνίας. Πιστεύω ουσιαστικά ότι επαναδιαμορφώνει την ανθρώπινη κατάσταση. Η έκφραση ποτέ πια δεν θα είναι η ίδια στους καιρούς του ίντερνετ. Και η τέχνη, έχω την εντύπωση ότι πολύ γρήγορα θα βρεθεί μέσα στο ίντερνετ, το οποίο ίσως να είναι το φανταστικό μουσείο του Μαρλό ή το μεγάλο βιβλίο του κόσμου του Μαλαρμέ που έλεγε ότι περιέχει τον κόσμο, ότι ο κόσμος υπάρχει για να απολύξεις ένα μεγάλο βιβλίο. Όπως ο Γουτεμβέργιος άλλαξε τη λογοτεχνία που γραφότανε, δεν θα μπορούσε ο Τολστόι να είχε γράψει τις 1200 σελίδες από το Πόλεμος και η Ειρήνη ή ο Ουγκό τους Άθλιους αν δεν υπήρχε η τυπογραφία, διότι πώς θα αντιγραφόνταν τέτοιου όγκου βιβλία, έτσι. Έτσι πιστεύω ότι και το ίντερνετ θα αλλάξει τον τρόπο που εκφραζόμαστε. Ένα βιβλίο μου το 2004 ουσιαστικά βρέθηκε εκτός της εκδοτικής αγοράς. Ήταν τα Μελένια Λεμόνια, το οποίο δεν έβρισκε τότε εκδότη. Και αποφάσισα ότι δεν θα μου πει η αγορά πώς θα εκφράζομαι εγώ. Έτσι, είτε θα αναγκαζόμουν να πληρώσω χρήματα και να κάνω μια αυτοέκδοση, είτε στον καιρό του ίντερνετ θα το ανέβαζα στο διαδίκτυο. Και έτσι έφτιαξα την ιστοσελίδα μου και ανέβασα αυτό το βιβλίο. Και στη συνέχεια αποφάσισα όλα μου τα κείμενα, τα άρθρα, τα δοκίμια, οτιδήποτε, να τα έχω στην ιστοσελίδα μου για να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Πιστεύω ότι στους καιρούς του ίντερνετ δεν μπορεί να υπάρξει πνευματικό δικαίωμα από το οποίο ο δημιουργός να αμυφθεί. Δεν είμαι ευχαριστημένος γι' αυτό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο ακαθόριστες κι αν είναι οι αιτίες που γράφουμε, η δημοσίευση ενός κειμένου άλλοτε κρύβει και άλλοτε διαδηλώνει τη ματαιόσπουδη φιλοδοξία να αλλάξουμε τον κόσμο με λέξεις, με προθέσεις αγαθές ή ιδιοτελείς. Αν ζούσε σήμερα ο Ρεμπό, ή αν ζούσε σήμερα ο Καβάφης, ή αν ζούσε σήμερα ο Εμπειρίκος, θα δημοσιεύανε τα κείμενά τους πού? Στους καθεστωτικούς εκδότες, στο εμπόριο, στην αγορά, πού? Θα τα δημοσιεύανε σε μια ιστοσελίδα, σε ένα blog. Και μετά άρχισα να σκέφτομαι ότι επειδή και σήμερα υπάρχει Ρεμπό και Καβάφης και Εμπειρίκος και όλοι αυτοί και Μποντλέρ, αν υπάρχουν κάπου, είναι σε μια γωνιά του διαδικτύου, σε ένα ξεκούδουνο blog που κανένας δεν το καταλαβαίνει σήμερα, σε μια ξεκούδουνη ιστοσελίδα που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι, υπογράφουν ως ραγγισμένη καρδιά ή ως οτιδήποτε άλλο. Ήρθε στο Père Lachaise μόνο και μόνο για τον τάφο του Wild. Απόγευμα καλοκαιριού με το χάρτη στα χέρια. Πώς αλλιώς? Κάποτε χώρισε από τους άλλους που πήγαιναν στο Μόρισον και τράβηξε ίσια πάνω. Να βγει στην Αβενιού Καρέτ, να βρει τη σφίγγα του Επστάιν. Λένε πολλοί ότι στο διαδίκτυο κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα σκουπίδια. Ναι, κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα σκουπίδια. Και πάρα πολλά. Κυκλοφορούν νεοναζί, κυκλοφορούν χίλια δυο πράγματα. Μέσα σε αυτά εδώ τα ανεξέλεγκτα σκουπίδια λένε ότι οι ποιοτικές δουλειές διαχέονται και χάνονται και χάνεται η διάκριση. Καλύτερα να υπάρχω ανάμεσα στα ανεξέλεγκτα σκουπίδια παρά να υπάρχω μέσα σε μια καθεστωτική βιβλιοθήκη η οποία θα κανονίζει πού θα με κατατάξει, πού θα με βάλει και το χειρότερο, πώς θα με διαβάσει
ο έρμος ο αναγνώστης που μου αντιστοιχεί. Δεν θέλω να μου αντιστοιχεί κανένας αναγνώστης, δεν θέλω να με διαβάζει κανένας από αυτούς τραβώντας με από τη βιβλιοθήκη τους, θέλω να με βρίσκει στο τυχαίο ανάμεσα στα σκουπίδια μου. Η παράσταση See You in Valhalla παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών το 2007. Εξερευνά τις δυνατότητες που προκύπτουν από τη συνεργασία τέχνης και διαδικτύου. Μια ψηφιακή περσόνα περιπλανιέται σε μια εικονική πόλη, τη Valhalla, βιώνοντας πραγματικές καταστάσεις και αλληλεπιδρώντας σε πραγματικό χρόνο. Είναι στιγμές όμως που το περιβάλλον είναι λίγο αφιλόξενο. Μάλλον θα ήμουν ο μοναδικός μετανάστης τότε στην ελληνική βλογόσφαιρα και η ίδια η θεματολογία των άρθρων μου ήταν τέτοια που προκαλούσε σχόλια. Είχε να κάνει με μετανάστες, με ζητήματα ρατσισμού, με ζητήματα πολυπολιτισμικής συνύπαρξης ή σύγκρουσης. Βεβαίως έπαιρνα σχόλια και θετικά αλλά και αρνητικά. Στην αρχή για μένα ήταν ένα σοκ αυτά τα αρνητικά σχόλια και αναγκάστηκα κάποια στιγμή, επειδή δεν είχα και τον χρόνο να ασχοληθώ με τον blog, να κλείσω, να βάλω moderator. Εάν η εφημερίδα, όπως πολλές άλλες εφημερίδες στην Ευρώπη, μου έδινε τη δυνατότητα να έχω σχόλια κατευθείαν από τους αναγνώστες, μάλλον δεν θα ένιωθα την ανάγκη να ανοίξω ένα blog, εγώ ως δημοσιογράφος. Η ξενιτιά είναι ένα επικίνδυνο και επώδυνο ταξίδι. Μέσα στην τραγικότητά της υπάρχει και μια υπέροχη πλευρά, η συνάντηση με το άγνωστο. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν την επιστροφή στο γνωστό. Υπάρχουν και άλλοι που αγαπούν το ταξίδι στο άγνωστο. Ο Οδυσσέας δεν βιάζεται πάντα να επιστρέψει στην Ιθάκη. Ας πάρουμε την Αλβανία, όπου αυτή τη στιγμή το διαδίκτυο αναπτύσσεται, δεν υπάρχει το φαινόμενο της βλογόσφαιρας ακόμα. Αυτό που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον στην Αλβανία είναι ότι την βλογόσφαιρα πάνε να τη δημιουργήσουν τώρα οι Αλβανοί οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό. Που επηρεάζονται, που βρίσκονται στις δυτικές χώρες, οι οποίοι επηρεάζονται και έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση στο ίντερνετ. Αυτό βέβαια είναι το προνόμιο ή η τοπίως διαφορά του διαδικτύου, διότι είναι ένας κόσμος που μπορεί να υπάρχει παντού. Δεν έχει σύνορα. Ανάμεσα στα πολλά θετικά που βρίσκω στα blogs είναι το ότι δίνουν την ευκαιρία χειραφέτησης σε πάρα πολλές ομάδες, μικρές ή μεγάλες κοινωνικές, οι οποίες δεν είχαν άλλους τρόπους έκφρασης ή ο τρόπος έκφρασής τους ήταν ελλιπής. Οι γυναίκες σε μεγάλο βαθμό, ακόμα και στη χώρα μας και σε άλλες δυτικές χώρες, δεν εκπροσωπούνται όσο θα έπρεπε και στην επικοινωνία και στην πολιτική. Τώρα τους δίνεται αυτή η δυνατότητα και φαίνεται ότι την παίρνουν αυτή τη δυνατότητα και την αξιοποιούν. IQ 107. Hair color blue. Eye color dark brown. Ανωνυμία ίσως μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει στα σχόλια των blogs, αλλά ανώνυμα blogs αυτά καθεαυτά δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι ένας από τους κανόνες της δημόσιας έκθεσης και δημόσιας έκφρασης είναι κάποιος να γράφει με όνομα και επώνυμο. Να γράφει επώνυμα. Μπορεί να επιτραπεί η ψευδονυμία μόνο σε περιπτώσεις πρώτον καλλιτεχνικής έκφρασης ή σε περιπτώσεις παραδείγματος χάρη ενός καταπιεστικού καθεστώτος όπου λόγω αυτών που θα γράψει κάποιος να κινδυνεύει η προσωπική του ασφάλεια και ελευθερία. Μεγάλη ιστορία.
Σε επίπεδο λογοτεχνικό έχει μια τεράστια γοητεία η δυνατότητα που έχει στο blog, στο ίντερνετ γενικότερα, στα chat rooms, να παρενδύεσαι, να υποδύεσαι κάποιον άλλον. Έτσι σκέψω, ας πούμε, την περίπτωση του Πεσόα που το έκαμε αυτό στους καιρούς που δεν υπήρχε ίντερνετ. Α, άλλος συγγραφέας που θα ήταν μονίμως στα blog, στο Πεσόα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα πρόβλημα ότι η αλλαγή προσωπείων συχνά πυκνά μας κάνει να χάνουμε κάτι από τον προσωπικό χαρακτήρα των όσων λέμε. Δεν θα είχαν την ίδια βαρύτητα τα λόγια μου αν τα έλεγα ως ραγγισμένη καρδιά ή αν τα έλεγα ως μαύρος γάτος. Κάποτε πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά μας και το επίθετό μας. Αυτοί που υβρίζουν στο 90,90% για να μην πω 100% είναι ανώνυμοι και είναι τόσο ανώνυμοι που όταν βάζεις moderator και του ζητάς απλώς ένα email, τότε δεν σχολιάζουν, δεν μπαίνουν καν στον πειρασμό να σχολιάζουν. Είναι, αυτό μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση, ότι οι βριστές, οι μυσαλόδοξοι φοβούνται να πούν το όνομά τους. Όσο με γοητεύει η δυνατότητα ενός εφέτη να γράφει ένα blog, να είναι 70 χρονών και να γράφει ένα blog και να λέει είμαι 22χρονη κοπέλα και θέλω να βρω έναν ανταυραντισμένο νεαρό να κοιμηθώ μαζί του, και αυτό το πράγμα με συγκλονίζει, γιατί απελευθερώνει κάτι που θα έχει κρυμμένο μέσα του τούτος ο εφέτης, άλλο τόσο δεν μπορώ να αποδεχτώ κάποιον, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος χρησιμοποιεί όλη αυτή την ανωνυμία, τη δυνατότητα ανωνυμίας του ίντερνετ για να βρει, να συκοφαντήσει, να προσβάλλει, να απειλήσει, να κάνει οτιδήποτε άλλο. I believe there is a place for anonymity that will be, that's important that we preserve anonymity. But I also believe that anonymity should be largely reserved for situations where there is genuine danger in using one's real name. People who are joining actions of various kinds, in my opinion, should almost always be willing to stand behind their own words. And that when we see things that are anonymous, I think the assumption should be that we should question whether it's true or false, but very much question it. Το βιβλίο «Εμείς είμαστε το μέσο» θεωρείται από πολλούς το μανιφέστο της δημοσιογραφίας των πολιτών. Συγγραφέας του είναι ο Αμερικανός δημοσιογράφος Dan Gilmore, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των παραδοσιακών μέσων της χώρας του. I'm hoping for a more diverse journalism ecosystem that includes citizen journalism as well as traditional journalism, and the control of the news belongs in everyone's hands, but with some attention and focus on the principles of journalism. When people are going to do journalism, we should be hoping that they will use the principles of journalism. Τα blogs, γιατί θα έπρεπε να διαφέρουν από το υπόλοιπο άγριο περιβάλλον? Μην ξεχνάμε ότι ζούμε μια εποχή τηλεδημοκρατίας, ίσως στην πιο άγρια εποχή της. Άρα είναι επόμενο οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα blogs, γράφουν στα blogs, να έχουν εμπολιαστεί από αυτή την εποχή. Στο ερώτημα αν κατάφεραν τα blogs ή αν θα καταφέρουν να τροποποιήσουν τα παραδοσιακά μιμιέ, η απάντηση είναι, με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, όχι. Καθόλου. Αλλά εάν τα παραδοσιακά μιμιέ θα λάβουν υπόψη τους την πραγματικότητα των blogs, η απάντηση είναι καταφανώς ναι. Το σίγουρο είναι ότι ενώ μέχρι τώρα τα μέσα τα είχαν λίγοι στα χέρια τους και μπορούσαν στο βαθμό που γίνεται να τα ελέγξουν, να ελέγξουν αυτό που μεταδίδεται και αυτό που προκαλούν στην κοινωνία, αυτή τη στιγμή απλοί άνθρωποι, νέα παιδιά,
και με την έλλειψη παιδείας που υπάρχει σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες, το ίντερνετ, τον τρόπο που μπορεί να το χρησιμοποιήσεις, είναι πραγματικά σαν να κρατάν στα χέρια τους επικοινωνιακά Καλάσνικοφ. We also need to find better ways to sort out and surface and highlight the good things that people are doing in blogs and other places. I'm optimistic about the future of widely distributed and collaborative media because we're only beginning to explore what's possible, and people are quite inventive and finding new uses for this. So while there are many problems in the journalism business right now, I'm fairly confident that we're going to come through this very messy period, and it will be very messy, with something quite valuable in the end. Ίσως το πιο πολύτιμο παράδειγμα συλλογικής δράσης στην ελληνική μπλογκόσφαιρα είναι η ομάδα των G700 ή αλλιώς η γενιά των 700 ευρώ. Γνωριζόμασταν από παλιά, είχαμε διαφορετικές πορείες στη ζωή μας εκπαιδευτικές και οι πορείες μας ξανά σμίξανε όταν πλέον ήρθαμε πάνω κάτω στην ίδια πόλη για να δουλέψουμε και αρχίσαμε να ξαναβρισκόμαστε μεταξύ μας και να μοιραζόμαστε τις κοινές εργασιακές εμπειρίες, τέλος πάντων. Στην Ελλάδα συζητάνε πολύ, αρνητικολογούν πολύ και το κάνουν πάρα πολύ στο επίπεδο του χαβαλέ στην καφετέρια. Και λέμε πώς μπορούμε αυτό το χαβαλέ τουλάχιστον να τον αναβαθμίσουμε λίγο. Και συζητώντας για τη δυσκολία της κατάστασης στο εργασιακό περιβάλλον, αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι. Οπότε αυτό προσπαθήσαμε κατά κάποιο τρόπο όχι τόσο να καλουπώσουμε, όσο να δώσουμε μια πιο θεσμική εντός εισαγωγικών διάσταση σε αυτές τις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ του καφέ, του τσιγάρου. Άρα στην ουσία δεν είναι ότι απλά είπαμε κάνουμε τώρα ένα blog γιατί έτσι απλά μας ήρθε, είναι ωραίο θέμα, πιασάρικο το εργασιακό. Είναι ένα θέμα που είναι αυτό, που συζητιέται παντού. Θέλουμε λοιπόν περισσότερες δουλειές και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Τι μπορεί να γίνει? Ουσιαστικά τι ακούγεται, ότι κινδυνεύουμε να μην φτάσουμε ποτέ το επίπεδο υλικής ευημερίας που κατέκτησαν οι γονείς μας. Τώρα μέσα σε αυτή την κοινωνία αυθονίας εμείς καλούμαστε ουσιαστικά να φτάσουμε αυτό το επίπεδο με τη δικιά μας εργασία και να το ξεπεράσουμε αν είναι δυνατόν. Αλλά τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα. Σήμερα οι νέοι αναζητούν αναγωνίως απαντήσεις. Τα πράγματα δεν είναι απλά. Είναι όμως ξεκάθαρη κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθούμε. Αλλαγές, αλλαγές, αλλαγές. Με το blog αυτό, περνάμε από την άμυνα στην επίθεση. Η μάχη δίνεται κάθε μέρα στον εργασιακό χώρο και συσσωρεύεται πολύ οργή. Το διαδίκτυο ήταν μια υπέροχη και πάρα πολύ φθηνή λύση με πολλά πολλά πλεονεκτήματα για να μπορέσουμε να πούμε πέντε πράγματα, τουλάχιστον κάπου να διοχετεύσουμε την οργή μας, κάπου να κριτικάρουμε και από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει. Η στάση μας δεν προέρχεται, ας πούμε, από μια μίζερη αντίληψη για τα πράγματα, πλήρως ισοπεδωτική, απαξιωτική, ότι όλοι είναι οι ίδιοι, όλοι είναι χάλια, δεν πρόκειται ποτέ να κάνουν κάτι καλό κτλ. Απλά βλέπουμε ότι η Ελλάδα, μια ευρωπαϊκή χώρα, πρέπει να τρέξει γρήγορα και δεν το κάνει και ότι υπάρχουν δυνάμεις, ας πούμε, αδράνειας παντού. Αν εμείς καθόμασταν στην καφετέρια και μιλούσαμε για το φαινόμενο της γενιάς των 700 ευρώ, δεν θα υπήρχε καν αυτός ο όρος αυτή τη στιγμή στη συζήτηση, άρα δεν θα υπήρχε καν το θεμέλιο για να δημιουργηθούν κάποιες βασικές κοινές αρχές. Αν δεν γινόταν το blog, μάλλον τίποτα δεν θα κάναμε. Συγχρονή. Θα πίναμε καφέ. Θα ζωγραφίζαμε. Η ζωή ισχυρίζεται ότι θα ζωγράφιζε, αλλά η ζωγραφική είναι μια ατομική αντίδραση σε αυτά που βιώνει
και όχι συλλογική. Το στοίχημα του 2008 εντοπίζεται αλλού. Το μονοπάτι που άνοιξαν τα blog για την κοινωνία των πολιτών πρέπει να μετατραπεί σε δρόμο. Να περάσουμε από την εφηβεία στην ενηλικίωση, από την ακατάπαυστη κριτική και την περιορισμένη δράση στην εντονότερη κινητοποίηση και την αυτοοργάνωση. Η ανωνυμία επιλέχθηκε περισσότερο στη βάση του ότι μιλάμε για μια γενιά η οποία δεν είμαστε εμείς οι 4 ή 7 όσοι ιδρύσαμε το blog. Θα ήταν λάθος να καρποθούμε, ας πούμε, αυτή την ιδέα 5-6 διαφορετικά άτομα. Αυτό που είχε πρωταρχική σημασία στην αρχή ήταν να μην αποτραπεί οποιοδήποτε να μπει μέσα και να μιλήσει, να σχολιάσει, να διαβάσει, να κριτικάρει, να ακούσει. Στην ελληνόφωνη μπλογκόσφαιρα είναι πολύ περιορισμένο το εμπορικό κίνητρο. Κατά κάποιο τρόπο έχει αναδυθεί όλη αυτή η κουλτούρα από λίγο πιο ιδεαλιστικά κίνητρα, ας το πούμε έτσι. Πρόβλημα έχω όταν έμεσα, μέσα από κάποιο κείμενο, κάποιος ο οποίος έχει πληρωθεί, γράφει για ένα προϊόν χωρίς εγώ να το γνωρίζω. Αυτό το θεωρώ προδοσία, σε εισαγωγικά, απέναντι στο φίλο μου, το οποίο το διαβάζω κάθε μέρα και προσπαθεί να μου περάσει έτσι, πλάγια, κάτι. Αν δεξιά, από το κείμενό του, μου βάλει μία διαφήμιση και πληρωθεί για αυτή, και ας πληρωθεί όσο θέλει, και πολύ καλά, δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα χαρώ, είναι μια χαρά. Εγώ ως αναγνώστης, και ως, γενικά ως πολίτης, οποτεδήποτε βλέπω εμπλοκή εμπορικού φορέα, το σκέφτομαι δύο φορές και αναγνώσκω αλλιώς τα πάντα. Δηλαδή, συμμελογικά αλλάζει άρδιν το νόημα του περιεχομένου για μένα. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει ο καθένας να το λαμβάνει υπόψη. Καταρχήν θα με ενοχλούσε, δεν θα μου άρεσε, δίπλα στη δική μου γλώσσα με τον τρόπο που τα λέω εγώ, να υπάρχει και μία διαφήμιση. Αλλά ακόμα και θεωρητικά να βάζα κάποτε διαφήμιση, δηλαδή θα το έπρεπε ως έκπτωση, ας πούμε, ως κάτι που το κάνω για οικονομικούς λόγους. Όχι κάτι που δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει τίποτα, αλλά το κάνουμε, εντάξει, γιατί γίνονται και κάνουμε και υποχωρήσεις. Δεν τρέχει και τίποτα αν έχεις οικονομικό πρόβλημα να βάλεις κάποιες διαφημίσεις, να κερδίσεις κάποια χρήματα, ίσα-ίσα, που έχεις και κίνητρο περισσότερο να ασχοληθείς με αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πιστεύω ότι οι διαφημίσεις δεν πρόκειται να χαλάσουν τα blog. Βεβαίως και θα υπάρξει διαφήμιση στο ίντερνετ, βεβαίως και το ίντερνετ θα χρησιμοποιηθεί για να κατευθύνει, να χειραγωγήσει, να διαμορφώσει συνειδήσεις, μια κοινότυπη έκφραση που τη λέμε και την ξαναλέμε, αλλά μέσα στο ίντερνετ θα φιλοξενηθεί και η τέχνη, η οποία είναι για να αποδιοργανώσει συνειδήσεις. Για φαντάσου, ας πούμε, το Ρεμπό, για φαντάσου τον Μποντλέρ, για φαντάσου τον Εμπειρίκο, για φαντάσου τον Μπετζίκη, θα πήγαινε ποτέ μια εταιρεία να ζητήσει να βάλει μπάνερ δίπλα σε αυτούς? Σε αυτούς που θα πήγαινε να βάλει μπάνερ σήμερα δεν τους θυμόμαστε. Τα blogs, σαν πλατφόρμες, σαν εφαρμογές του ίντερνετ, δημιουργήθηκαν για να παραχθεί φθηνό περιεχόμενο. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, θεωρώ ότι όλοι εμείς οι ιστολόγοι είμαστε άμεστοι εργάτες μιας τεράστιας βιομηχανίας η οποία μας εκμεταλλεύεται, δίνοντάς μας ανταποδοτικά την ελευθερία να γράφουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό από μόνο του κάποια στιγμή θα δημιουργήσει κάποιο είδους σύγκρουση. Ήδη δημιουργεί ένα αίτημα από πλευράς κάποιων ιστολόγων ότι εγώ κάνω που κάνω αυτή τη δουλειά, γράφω που γράφω κείμενα κάθε μέρα, κάπως πρέπει να αμείβομαι. Μπροστά σε αυτό το ζητούμενο, πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα ανταποκριθούν με τον τρόπο τους οι διαφημιστικές εταιρείες. Πώς? Ζητώντας έναντι αμοιβής, μικρής πιστεύω εγώ, να μπουν διαφημίσεις σε δημοφιλή ιστολόγια. Αυτοί που το θέλουν, ας μην νομίσουν ότι θα βρουν το Ελντοράντο με το χρυσάφι. Ούτε ότι θα έχουν την ελευθερία που αυτή τη στιγμή χαίρονται έχοντας τα blogs τους καθαρά από διαφημίσεις. Η διαφήμιση από τη στιγμή που θα μπει
θα διεκδικήσει τη δυνατότητα να ελέγχει τα ιστολόγια. Connecting people. Take the challenge. Relax. Is this a great time or what? Let your fingers do the walking. Yes, you can do it. Βρει Πάλετ Radio, επεισόδιο 86. Βρήπανε Radio. Είναι Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2007. Είπα να κάνουμε εδώ αυτή τη συζήτηση γιατί είναι ο χώρος στον οποίο πολύ συχνά κάνω το podcast, την ηχητική μου εκπομπή στο ίντερνετ. Είναι απέναντι από το σταθμό του τρένου στην Κηφισιά που έρχομαι κάθε πρωί για να πάρω το τρένο και να κατέβω στο κέντρο στη δουλειά μου. Κάθομαι συνήθως εδώ και λέω 2-3 πράγματα, ας πούμε για 5-10 λεπτά, τα οποία έχω γραφώ στο κινητό μου και τα οποία ανεβάζω όταν φτάσω πια στη δουλειά. Υποτίθεται ότι εδώ έχει κάπου wifi, αλλά δεν το έχω πιάσει, οπότε θα μπορούσα για από εδώ θεωρητικά. Πριν από 4 χρόνια όταν ξεκίνησα τη σελίδα μου, η λογική ήταν ότι επειδή είμαι developer και φτιάχνω σελίδες μόνο άλλων, να φτιάξω και μία δικιά μου. Μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια που πέρασαν έγιναν πολλά, όλα αυτά κάπως παρουσιάστηκαν και αποτυπώθηκαν και στο blog. Με επηρέασε και το ίδιο το blog και εμένα. Είναι ένας δημόσιος χώρος το blog μου. Άλλες φορές το βρίσκω ότι είναι ένας χώρος στον οποίο μπορώ να βγάλω κάτι που θέλω να το φωνάξω. Και αν το φώναζα στο σπίτι μου θα το άκουγαν 3 άνθρωποι και 6 γείτονες, εκεί το ακούνε 500. Απ' την άλλη, πολλές φορές έχω δει ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος είναι διατεθειμένος να με βοηθήσει. Δηλαδή, έχω ένα πρόβλημα, μπορεί να είναι τεχνικό ή μπορεί να ψάχνω κάτι. Ή να έχω μια απορία με ποιον πάροχο να συνδεθώ με ADSL στο σπίτι. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που σπέβδει και μου δίνει τη δικιά του βοήθεια, την πληροφορία που έχει αυτός. Μετά, ένα άλλο έτσι σημαντικό γεγονός στην ιστορία του blog και ταυτόχρονα και τη δικιά μου, ήταν όταν πριν από ένα χρόνο περίπου έλαβα ένα email ότι παρακολουθώ το blog σου και το podcast σου, με ενδιαφέρουν αυτά που λες, αν θέλεις παίρνω να τα πούμε από κοντά, και είδα ότι μου το είχε στείλει ο Γιώργος Παπανδρέου. Κάτι που ουσιαστικά κατέληξε και στη σημερινή μου δουλειά που εργάζομαι ως σύμβουλος social media στο PASOK. Τα social media είναι ουσιαστικά μέσα στα οποία συμμετέχουν οι πολίτες, η κοινωνία. Άλλοι τα λένε participatory media, με την έννοια και πάλι της συμμετοχικότητας. Άλλοι μιλάνε για user-generated content, με την έννοια ότι αυτός που σε ένα μοντέλο παρόχου χρήστη είναι ο τυπικός χρήστης, αρχίζει και παράγει κι αυτός. Ο Παναγιώτης Βριώνης, χωρίς να το γνωρίζει, πρωταγωνίστησε σε μια ταινία μικρού μήκους που ανέβηκε στο διαδίκτυο. Αφορμή, μια πραγματική διένεξη που συνέβη στον εικονικό χώρο. Αγαπητέ Παναγιώτη, χρόνια πολλά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να αφαιρέσεις το blog μου bizutiera.blogspot.com, παρένθεση εμφανίζεται μαντολίνα, από τη λίστα blogs του Monitor άμεσα. Ευχαριστώ. Αναστασία Χ. Ψωμά, δημοσιογράφος. Σκηνοθέτης της ταινίας ήταν ο Κωνσταντίνος Πυλάβιος, ένας νέος σκηνοθέτης που δημιούργησε μια σειρά ταινιών εμπνευσμένων αποκλειστικά από ιστολόγια. Το ωραίο με το The Series είναι ότι κανένας δεν ξέρει ποιος θα είναι επόμενος. Ακόμα και οι ίδιοι bloggers.
Οι bloggers το μαθαίνουν τη μέρα που βγαίνει το ταινιάκι στον αέρα με ένα σχόλιο το οποίο αφήνεται πάνω στο post τους, το οποίο λέει, ξέρω εγώ, this post has been realized by the series. Έτσι το μαθαίνουν. Και πάντα έχω την αγωνία να δω τι θα πούνε. Πάντα δηλαδή. Πάντα είμαι προετοιμασμένος ότι θα μου πει κάποιος, ξέρεις φίλε, αυτό που έκανες είναι πολύ μεγάλο κακό, οπότε σε παρακαλώ βγάλω την ταινία τώρα. Πάντα βρίσκω κάτι τυχαία, τελείως τυχαία. Πηγαίνοντας από blog σε blog, διαβάζω τα έτσι γρήγορα και άμα μου κάνει κάτι κλικ, λέω, αυτό είναι. Το βολικό σου πράγμα το The Series είναι ότι επειδή έχει ακριβώς τη μορφή του blog, μπορεί ο καθένας από κάτω να αφήνει σχόλια. Δεν κόβουμε κανένα σχόλιο, τα αφήνουμε όλα. Και αυτό είναι ωραίο γιατί βλέπουμε τι αρέσει στον κόσμο, πώς αντιδράει, το οποίο δεν μπορεί να το έχει πουθενά αλλού. Εκτός άμα πληρώσεις, ξέρω εγώ, κάποια αίθουσα για να κάνεις ένα screening. Ως χώρο έκθεσης των φωτογραφιών της, η Miss Marple χρησιμοποιεί το συλλογικό blog Trainstorming. Ανεβάζω κάποιες φωτογραφίες, διότι δεν είχα την ευκαιρία προηγουμένως να τις δείξω, να τις δημοσιεύσω, με σκοπό να διαβάσω τα σχόλια. Επί αυτών. Δηλαδή, μια κριτική να καταλάβω αν αυτό που τραβάω είναι καλό, είναι μέτριο, αν αρέσει, αν δεν αρέσει. Τα σχόλια που παίρνω είναι θετικά και ενθαρρυντικά γενικώς. Θέλησα να αποτυπώσω σίγουρα το μέγεθος της διαδήλωσης και τους τρόπους με τους οποίους πήγαν οι άνθρωποι εκεί να διαμαρτυρηθούν. Ιούλιος 2007. Διαδήλωση για την πυρκαγιά στην Πάρνηθ. Μια πρωτοφανής διαμαρτυρία διοργανώνεται μέσω SMS και blog. Υπήρξαν 10.000 άτομα τα οποία μου τζώναν ένα κλειστό κτίριο. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το πράγμα παρεμβαίνει τελικά. Δεν είδα προτάσεις. Δηλαδή είδα ότι ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, ότι παιδιά κι εγώ είμαστε, αλλά τι θα κάνουμε για αυτό το πράγμα. Διέψευσαν εκείνους που έλεγαν ότι οι bloggers, όπως και όλοι οι χρήστες του ίντερνετ, είναι άνθρωποι μοναχικοί, οι οποίοι απομονώνονται από τον έξω κόσμο, κλείνονται στο σπίτι και στον υπολογιστή τους. Όχι, αποδείξαν ότι μπορούν να μαζευτούν 10-15.000 στην πλατεία Συντάγματος. Αυτό από μόνο τους στην εποχή μας το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και το θεωρώ ότι το blogging έχει συμβάλει σε αυτό το κομμάτι. Είχα κάποιες επιφυλάξεις ως προς τι ακριβώς θέλουν να πούνε, ας πούμε. Γιατί το αίτημα ήταν λίγο πολύ αυτονόητο, ας πούμε, όλοι είναι υπέρ του περιβάλλοντος. Αλλά πήγα γιατί μου άρεσε η ιδέα ότι μπορεί ο κόσμος να μαζευτεί και να αντιδράσει χωρίς να είναι από κάπου ψηλά. Μπορεί ο κόσμος από κάτω να έρθει να εκδηλώσει μια αντίδραση, έστω και αν αυτή η αντίδραση δεν έχει ιδιαίτερα φορτισμένη σημασία, ας πούμε. Το ότι πήγαμε εκεί δεν σημαίνει ότι δεν κάναμε τίποτα άλλο. Δεν σημαίνει ότι καθένας από εμάς πήγε εκεί, έβγαλε την υποχρέωση και έφυγε. Κάνουμε και άλλα πράγματα. Απλά μπορεί αυτό να ήταν λίγο χαζό, αμήχανο. Αύγουστος 2007. Διαδήλωση για τις πυρκαγιές στην Πελοπόννησο. Κάποιοι μιλούν για κίνημα των blogger. Καλά, κίνημα των blogger, αυτό είναι αστείο. Από εκεί και πέρα, αυτές οι κινητοποιήσεις στο σύνταγμα κλπ. Αυτές περισσότερα ήταν απολύτικες παραγωγικές, κατά τη γνώμη μου. Αλλά δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική των blogs από την ατομικότητα. Πηγαίνουν περισσότερο και αρχίζουν και συγκροτούν έναν δημόσιο χώρο. Μπορεί να αναδείξει όντως κάποια κινήματα που μέσα από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης
δεν είχαν τη δυνατότητα να αναδειχθούν. Ίσως να μην είχαν και την απαραίτητη πυκνότητα στον πραγματικό χώρο, ώστε να φανούν. Είναι εύκολο να υπάρξει μια συνένεση, όχι από όλους, από πολλούς όμως ανθρώπους, και να γίνουν δράσεις. If you ask me why I blog, I really don't like to talk. To blog or not to blog, that's the question. Δεν πιστεύω ότι στις επόμενες δεκαετίες ή στο γέρμα του αιώνα που ζούμε, στον οποίο εμείς δεν θα ζούμε, θα ζούμε μια virtual πραγματικότητα η οποία θα μας απονευρώσει από τα συναισθήματα του έρωτα, της αγάπης, ξέρω εγώ. Όχι. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε άνθρωποι. Θα γεννούμε ανθρώπους, θα μετέχουμε σε όλες τις βασικές ανθρώπινες λειτουργίες και όλα αυτά θα τα ζούμε και μέσα από το διαδίκτυο. I want the world to like me. I think everyone should reinvent their lives periodically. We only learn when we do new things. So I'm very happy with my switch and I expect to be doing newer things in the future.